Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλά. Τι γίνεται, έχουμε μείνει χωρίς οξυγόνο στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία? Κοιτάξτε, και εμείς το πληροφορηθήκαμε από συνεργάτη σας. Έγινε μία έρευνα. Όντως, σε κέντρο υγείας της Κεντρικής Μακεδονίας έχει πάει ένα έγγραφο που μιλάει για περιστολή στη χρήση των φιαλών οξυγόνου και σε επίπεδο ασθενοφόρων κέντρων υγείας, αλλά και στο ίδιο το κέντρο υγείας. Δηλαδή από την εκπομπή μάθατε το πρόβλημα, την έλλειψη? Ναι, mm-hmm. Το επιβεβαίωσαμε εργαζόμενο ναι. κέντρο υγείας. Έχετε δηλαδή το χαρτί που σας λέει να κάνετε οικονομία στο οξυγόνο? Το χαρτί δεν το έχω εγώ προσωπικά, mm-hmm. μου επιβεβαίωσε όμως ότι υπάρχει έγγραφο, ναι. αλλά βρίσκονται σε επικοινωνία, θα μιλήσουν και με τη διοίκηση της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας και μου κατήγγειλε το γεγονός ότι αυτό είναι πρωτάκουσο, έχει ξανασυμβεί. Σε κάθε περίπτωση... Έχει λήξει, λέτε κύριε Κετικίδη, έχει λήξει η σύμβαση? Υποθέτω, αυτό που έχει πληροφορία η εκπομπή από χθες, ότι έχει λήξει η σύμβαση και δεν την έχουν ανανεώσει? Υποθέτω mm-hmm. ότι κάτι τέτοιο πρέπει να συμβαίνει, γιατί αν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα. Σε κάθε περίπτωση είναι επικίνδυνα, έτσι. Βέβαια, τι... Ακόμη και να έχει βγει ένα τέτοιο έγγραφο, μια τέτοια επιστολή, δείχνει ότι είμαστε σε λάθος κατεύθυνση. Που μιλάει για οικονομία, για οικονομία στο οξυγόνο. Έτσι ακριβώς, περιστολή της πατάλης, πώς το λέει μέσα το έγγραφο? Ναι, στη λειτουργία των φιαλών οξυγόνου. θα δίνουν λίγο οξυγόνο στον ένα. Σε ένα κέντρο υγείας που θα τύχει να έχει δύο περιστατικά που χρειάζονται χρήση οξυγόνου. Μακάρι να έχουν και δεξαμενή οξυγόνο, έτσι. Αλλά γνωρίζω ότι στα κέντρα υγείας δεν έχουν... Και πόσο πάει τώρα, μία φιάλη το ασθενοφόρο και δύο φιάλες... Ναι, κράταση την αναπνοή σου τον ασθενή, να δώσουμε στον άλλον, να μας φύγει. Εντάξει, είναι τρελά πράγματα. Αυτό που φαντάζομαι, γιατί έχω μια εμπειρία από διοικητικές διαδικασίες, είναι ότι σίγουρα ή έχει λήξει... Ναι. και είναι σε διαδικασία η νέα σύμβαση και δεν έχει ολοκληρωθεί ή δεν έχει βρεθεί ναι. Κάποιος προμηθευτής, αρνούνται να προμηθεύσουν, γιατί μου αναφέρθηκε ότι είναι σε διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή. Δείπε, σε κάθε περίπτωση όμως και τα ασθενοφόρα των κέντρων υγείας και τα κέντρα υγείας θα πρέπει να έχουν επαρκή αριθμό φιαλών οξυγόνου για να αντιμετωπιστούν τα περιστατικά. Δεν μπορούν να περικόψουν από κάποια άλλα πράγματα. Ας περικόψουν από κάπου αλλού. Επιβεβαιώνονται όμως... λοιπόν από εσάς και από τους συνδικαλιστές της Θεσσαλονίκης ότι υπάρχει αυτό το έγγραφο για οικονομία στο οξυγόνο σε κέντρα υγείας και νοσοκομεία. Ναι, λόγω του προβλήματος αυτού που υπήρξε, ότι είναι σε διαπραγμάτευση κτλ. Ναι, θα αρρωστήσουμε εμείς, θα πάμε, θα χρειαζόμαστε αυτό οξυγόνο και θα λέμε, περιμένετε παιδιά, να τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις με τη σύμβαση και μετά. Δεν είναι δυνατόν. Κύριε Κετικίδη, δεν είχαν προνοήσει πριν λήξει να είχαν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Άμα γινόταν αυτό σε ιδιωτικό νοσοκομείο, κάποιοι θα χάναν τη δουλειά τους, με απλά λόγια. Κάποιοι θα χάναν τη δουλειά τους. Να ρωτήσει, κύριε Κετικίδη, υπάρχουν και άλλα προβλήματα στην υγεία. Μαθαίνω ότι φεύγουν από εδώ γιατροί από τη Θεσσαλονίκη και πηγαίνουν και κάνουν τη βάρδια τους, με έξοδα φυσικά του ελληνικού δημοσίου, με υπηρεσιακό, στη Φλόρινα, στην Κοζάνη, στην Καστοριά. Το γνωρίζετε αυτό? Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στα επαρχιακά νοσοκομεία, κυρίαρχα σε ιατρικές ειδικότητες. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα rotation στους γιατρούς, να το πω έτσι, μια κινητικότητα να καλύπτουν εφημερίες σε επαρχιακά νοσοκομεία. Δηλαδή ξεκινάνε το πρωί με υπηρεσιακό αυτοκίνητο από τη Θεσσαλονίκη, από το σπίτι τους, και τους πηγαίνουν στη Φλόρινα για να κάνουν τη βάρδια. Δεν γνωρίζω αν πηγαίνουν με υπηρεσιακό ή αν πηγαίνουν οι ίδιοι και μετά αποζημιώνονται με δικά τους, δηλαδή με δικό τους μέσο. Με έξοδα μέσο του ελληνικού δημοσίου. Είναι το φορολογουμένο όλα αυτά, αποκλείται να τα βάζουν οι άνθρωποι. Και καλά θα κάνουν, μην τα βάζουν από την τσέπη τους, αν είναι δυνατόν. Παρατηρηθεί να τα βάζουν από την τσέπη τους και μετά να ζητάνε το αντίτιμο. Οξυγόνο δεν έχουμε, γιατρό δεν έχουμε, μυαλό δεν έχουμε, λεφτά δεν έχουμε. Τι έχουμε δηλαδή τώρα, τι έχουμε? Κοιτάξτε, κάνει κάτι. Σαν ομοσπονδία τα βγάζουμε, καυτηριάζουμε την επικαιρότητα και τις ελλείψεις. Αλλά δυστυχώς... Άμα αρρωστήσουμε στο νοσοκομείο, δεν μπορώ να σας καλέσω να πω ότι κάνατε καλά δουλειά και αυτά. Οξυγόνο θέλουμε, γιατρό θέλουμε, τέτοια πράγματα. Μια εξέταση. Ελπίζω μια να μαγνητική. Μην φτάσουμε σε σημείο και τα νοσοκομεία να μην φτάσουν σε αυτό το σημείο, γιατί τότε πλέον σταματάνε και τη λειτουργία τους.
Όπως λέει και μια φίλη, μήπως έχουν εκεί κοντά δάσος, κοντά να μαζέψουν οξυγόνο. Καλή ιδέα αυτή, Ελένη. Μην το γελάμε, γιατί ό,τι γελάμε στο κεφαλάκι όχι, μας. Όχι, όχι, γιατί... Εντάξει, και εγώ ξαφνιάστηκα όταν μου είπε η συνεργάτη σας. Το ψάχνουμε από χθες, το ψάχνουμε από χθες, πληροφορίες ναι, από... Ναι, έκανα μια έρευνα σε διάφορα, ένα στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν αναφέρθηκε κανένα πρόβλημα προς τα εκεί. Ποιο νοσοκομείο δεν έχει οξυγόνο να ξέρουμε? Όχι, στο νοσοκομείο δεν πήρα, γιατί θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Απλώς πρέπει να έχουν από καμιά φιάλια, ας πούμε, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Αυτό που συμβαίνει συνήθως στα νοσοκομεία δεν είναι, γιατί υπάρχει το αποθηκευτικός χώρος δεξάμενες του υγρού. Βέβαια, αυτό έλειπε. Ναι. Από εκεί και μετά στα κέντρα υγείας που δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια εντός εισαγωγικών, υπάρχουν να λειτουργούν με φιάλες οξυγόνου. Πίστευα ότι δεν θα φτάνουμε σε σημείο ακόμη και οι φιάλοι οξυγόνου να είναι είδος. Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα, κύριε Κετακίδη. Ναι, θα το παρακολουθήσουμε και ψάχνουμε τον και κύριο Κύρκο επίσης από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας που είναι στην Κεντρική Μακεδονία και στη Δυτική Μακεδονία, από ό,τι ξέρω ο κύριος Κύρκος. Να έχουμε μία απάντηση τι γίνεται με τις φιάλες και με τη σύμβαση που έληξε λίγη, είναι στη διαπραγματεύση, όπως μας λέτε. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας προσπαθήσουμε πολύ. Καλά, καλή συνέχεια.